Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Μαζί μας για να συζητήσουμε σήμερα κυρίως για τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται ο υποψήφιος Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελίου Ευόσμου, ο κύριος Γιάννης Καμαρινός. Κύριε Καμαρινά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Θα ήθελα να ευχηθώ στους τηλεθεατές και σε εσάς καλή χρονιά, ευλογημένη και όλα να πάνε καλά για αυτόν τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος δυστυχώς όσο πάει κατρακυλάει προς τα κάτω. Ξεκαθαρίσατε από πολύ νωρίς τις προθέσεις σας για να είστε υποψήφιος δήμαρχος. Τι σας έκανε να ξεκαθαρίσετε τόσο νωρίς? Κοιτάτε να δείτε. Συνήθως αυτό αποφασίζετε τους τελευταίους 5-6 μήνες, 7 μήνες θα ξεκαθαρίζουν. Εσείς όμως 2,5 χρόνια πριν και παραπάνω έχετε ξεκαθαρίσει ότι θα είστε υποψήφιος. Αν και δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, απλώς μονολεκτικά θα πω ότι παρόλο που με τον νυν δήμαρχο μας συνέδεε μια μεγάλη φιλία, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της πορείας αυτού του 1,5 χρόνου, 2 χρόνια που ήμασταν μαζί, διαπίστωσα ότι είχαμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία ως προς τη διοίκηση και ως προς τη διεκδίκηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιος πρέπει να έχει και αξιοπρέπεια μέσα του και πολιτικό ήθος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αυτά τα λέει όλα. Γι' αυτό προτίμησα να αποχωρήσω, χωρίς να έχω ούτε τίτλους ούτε τίποτε. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό των δημοτών και το κυριότερο να προσφέρουμε ένα έργο για εκεί που μας έχουν βάλει οι δημότες μας. Και επειδή ασχολούμαι τόσα χρόνια, θέλω να προσφέρω. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια, ούτε οι εντιμισθίες, ούτε τίποτε. Με ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Η αλήθεια είναι ότι είστε ένας πετυχημένος επαγγελματίας, το γνωρίζουν οι περισσότεροι που μας βλέπουν. Είστε λογιστής στο επάγγελμα. Φοροτεχνικός. Φοροτεχνικός, ναι, να το πω με πιο δόκιμο, είστε φοροτεχνικός. Και είστε πετυχημένοι, έχετε μια πετυχημένη σταδιοδρομία. Επομένως, αυτό που ακούγεται, που λέτε εσείς τώρα, φαίνεται αληθινό, ότι θέλετε την προσφορά. Θα μπορούσατε άνετα να επαναπαυθείτε αντίδημαρχος, δεν ήσασταν κι εσείς? Ήμουν αντιδήμαρχος και είχα και πάρα πολλές αρμοδιότητες. Και αναπληρωτής δημάρχου ήμουν, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, δεν καθόντουσαν καλά στο μυαλό μου και είπα να αποχωρήσω. Το ερώτημά μου τώρα προκύπτει από την απάντησή σας. Δεν θέλω να πω ότι δεν σας άρεσε, γιατί αυτό είναι στο δική σας διακριτική ευκαιρία να το πείτε, κύριε Καμαρινέ, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η φιλοσοφία ή η σχολή της διοίκησης που εσείς σκέφτεστε και η φιλοσοφία της διεκδίκησης που εσείς σκέφτεστε, που δεν το είδατε. Πρώτα-πρώτα, ένας δήμαρχος δεν πρέπει να κάθεται μέσα στο γραφείο του συνέχεια. Πρώτο. Δεύτερον, ο δήμαρχος πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα και να διεκδικεί. Τρίτον, δεν είναι ισόγειο δεύτερος όροφος γραφείο και το κυριότερο είναι τι συνεργάτες επιλέγεις χωρίς να ξεπληρώνεις κάποια γραμμάτια. Εδώ θέλει επιστημονικό προσωπικό, θέλει ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πώς να ανταποκριθούν και τι να διεκδικήσουν ώστε να προτείνουν στο δήμαρχο, γι' αυτό είναι και οι ειδικοί συνεργάτες, όχι ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι είναι να ξεπληρώσουμε κάποια γραμμάτια. Αυτά δεν μου άρεσαν εμένα και αποφάσισα, όπως το είπα και στην αρχή, να αποχωρήσω. Δεν μπορώ από τη μια στιγμή κάποιος μέσα σε παρένθεση να σχολιάζει και να είναι κατακριτέος, και καλά έκανε προς τη διοίκηση και μόλις έγινε ειδικός συνεργάτης, να έγινε βασιλικότερος του βασιλέως και να μην προσφέρει και τίποτα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μου άρεσαν. Όπως δεν μου άρεσε και το θέμα της διεκδίκησης, όταν από έναν δήμαρχο ακούς τι θες να κάνω τώρα, δεν μπορείς να συνεργαστείς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Εγώ έχω άλλους στόχους, η ομάδα μας έχει άλλους στόχους, άλλα όνειρα και θα πετύχουμε πολλά πράγματα με ικανό επιστημονικό προσωπικό. Ναι, τι ήταν αυτό που θα μπορούσατε να διεκδικήσετε και τότε δεν το διεκδικήσετε, για παράδειγμα? Είναι ερώτημα που θέλω να το απαντήσετε μετά, γιατί θέλω να κρατήσω λίγο και τους χρόνους για να
γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας κάποια πράγματα. Κάποιοι βέβαια τα γνωρίζουν από τον Δήμο Ελευθερίου Κορδουλιεγός μου, κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από τις πρώτες κιόλας μέρες, ο κύριος Σούλας μας είχε πει ότι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε στην αρχή κιόλας στις δημαρχίες του ήταν το πρόβλημα στην παιδεία. Αλλά λέει, έχω έναν πάρα πολύ ικανό συνεργάτη και εννοούσε εσάς, ο οποίος έδωσε λύσεις. Τι κάνατε τον πρώτο καιρό, τι λύσεις δώσατε, τι προβλήματα αντιμετώπισατε? Ο Δήμος Ελευθερίου Κορδουλιεγός μου, μετά τη συνένωση με τον Καλλικράτη, είχε πάρα πολλά προβλήματα στη σχολική στέγη, όπως και έχει. Έχει να χτιστεί τουλάχιστον 10 χρόνια σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άσχετα που χτίστηκε κάποιο νηπιαγωγείο, δύο νηπιαγωγεία χτίστηκαν, ένα πάνω από τον περιφερειακό, κάτι προκάτ αίθουσες πάνω από τον περιφερειακό, με μπαλώματα. Τώρα όταν πηγαίνεις στις κτηριακές υπόδομες και σου λένε ότι σαν αντιδήμαρχος δεν σας γνωρίζουμε και αναγκάζομαι να πάρεις τον δήμαρχο από το χεράκι να τον πας κάτω για να τον γνωρίσουν και να δούνε, έστω να κατασκηνώσουμε εκεί και να διεκδικήσουμε, παρόλο που οι κτηριακές υποδομές πλέον δεν έχουν χρήματα και να εντάξουν κάποια σχολεία, κάτι όπως υποσχέθηκε και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας σε συνάντηση που είχε κατηδίαν με τον κύριο δήμαρχο. Το υποσχέθηκε πέρυσι, περνάει και, και φέτος και δεν βλέπω τίποτε να γίνεται. Εγώ προσπαθούσα να βαστίξω ισορροπίες, προσπαθούσα να είμαι κοντά στα παιδιά, κοντά στους γονείς, στους συλλόγους γονέων, ώστε να καταλάβουν και εκείνοι, παρόλο τη δύσκολη εποχή που ζούμε, ότι ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από την κεντρική εξουσία, και οπωσδήποτε από τον επικεφαλής. Γιατί ένας αντιδήμαρχος όταν πάει στην Αθήνα ή πάει κάποιος, είσαι ένας απλός αντιδήμαρχος. Δεν λέει τίποτε για τους κυβερνώντες ή κάτω. Ο δήμαρχος είναι αυτός που διεκδικεί, ο δήμαρχος είναι αυτός που θέτει τα πράγματα όπως έχει, τον δήμαρχο ακούνε. Δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω προλιένατε το έδαφος. Και την κέρια στιγμή που ήταν να πάρετε την απόφαση και να πάρετε αυτό που πρέπει να πάρετε, έπρεπε να γυρίσετε πίσω να πείτε στον Δήμαρχο να έρθει για να γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα τηλεφώνημα για ένα ειδικό σχολείο, μια με την κατάσταση ενός ειδικού σχολείου, ένα σχολείο το οποίο, αν θα πάτε εκεί, θα δείτε ότι στο Κορδελιό υπάρχει ειδικό σχολείο κατάρτισης για μεγάλα παιδιά είναι κιόλας. Θα κλάψετε άμα μπείτε μέσα. Εγώ έπαθα, όταν πήγα την πρώτη φορά στον πρώτο αγιασμό, έπαθα κατάθλιψη. Και είχα θέσει στον εαυτό μου ζήτημα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώς ούτε αυτό άλλαξε. Παρόλες τις προσπάθειές μου, παρόλες τις προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων, παρόλο. Απεδείχθη ότι μάλλον δεν το ήθελε, γιατί κοιτάμε και λίγο εκλογικά. Τώρα, όταν ακούσω ότι σιγά πόσοι είναι εκεί πέρα, πόσοι μας ψηφίζουν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αυτό που λέτε είναι πολύ... Είναι βαρύ, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχατε προβλήματα όσον αφορά τη μετακίνηση των μαθητών όσον αφορά τα μέτρα κλπ. Και είχατε δώσει λύσεις τότε. Κοιτάξτε, να δείτε, είχαμε δώσει λύσεις, διότι είχε καταργηθεί επί διοίκησης του κ. Λαφαζανίδη, είχε καταργηθεί η Δημοτική Συγκοινωνία. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και τη Δημοτική Συγκοινωνία, με την παρέμβαση του Δημάρχου, έτσι, του κ. Σούλα, και υπηρεσιακών παραγόντων, εκεί μπορώ να πω ότι έτρεξε και ασχολήθηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω ότι όταν ασχολείσαι, πετυχαίνεις. Και όταν είσαι ο Δήμαρχος, όταν ασχολείται, πετυχαίνουμε ακόμα περισσότερα. Μετατρέψαμε λοιπόν τη Δημοτική Συγκοινωνία, παρόλες τις καταγγελίες που είχαμε από τα σωματεία λεωφορείουχων, και έτσι λύσαμε κάπως το πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών πάνω από τον περιφερειακό και μέσα στο Δήμο και μέσα στον ιστό, στον κεντρικό ιστό του Δήμου. Οπότε έγινε ένα μπάλωμα και εκεί, οπότε κυκλοφορούν και τα λεωφορεία, ήρθαν και κάποια λεωφορεία καινούρια τα οποία είχε μεριμνήσει η διοίκηση του κυρίου Λαφαζανίδη με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και είχαμε την τύχη να έρθουν όταν ήμασταν διοίκηση εμείς, οπότε λύθηκε αυτό το πρόβλημα της μετακίνησης. Πολύ. Γιατί ο Πάνο Εύοσμος έχει τρομακτικά προβλήματα και μέσα στην ατυχία του ελληνικού λαού ο Δήμος ήταν τυχερός, διότι πάνω στην κρίση σταμάτησαν και η ανοικοδόμηση,
και η εσωτερική μετανάστευση. Και το κυριότερο, δεν είχαμε νέο κόσμο απάνω. Οπότε, αν είχες νέο κόσμο, δεν θα μπορούσες να ανταπεξέλθεις με τίποτε. Τώρα υπάρχει ένα σχολείο, ένα το 25ο δημοτικό, το οποίο έγινε επί θητείας σε ένα νηπιαγωγείο και μετά προσθέθηκαν προκάτ βαριάς κατασκευής και ξαναπροσθέθηκαν και ξαναπροσθέθηκαν. Από εκεί και πέρα, τίποτα άλλο. Περιμένουμε τώρα τις υποσχέσεις. Έχει πει ότι έχει μπει κάποιο σχολείο από την Τράπεζα Επενδύσεων ο κύριος Δήμαρχος στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν βλέπω φως. Κύριε Καμαρινέ, γεννηθήκατε στον Εύωσμο, είστε γέννημα θρέμα? Όχι. Για μένα όμως ήταν ευλογία ο Εύωσμος, διότι ήρθα και εγώ σαν εσωτερικός μετανάστης το 1975. Ο Εύωσμος... Πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πάρα πολλά χρόνια. Ο Εύωσμος με στήριξε επαγγελματικά, με στήριξε πολιτικά και χρωστάω πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω μέσα από την αυτοδιοίκηση να προσφέρω ό,τι μπορώ. Ναι, καλό αυτό. Πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση? Το 1998 με τη διοίκηση του κυρίου Αλεξανδρίδη ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Απολύ και κέρια θέση. Ναι. Ήμουνα το δεξί χέρι του κυρίου Αλεξανδρίδη. Μετά συνεχίσατε πότε? Μετά συνέχισα με τον κύριο Χατζηβρέτα και ανέλαβα την Αντιδημαρχία Παιδείας. Μετά ήμουν αντιπολίτευση για 3,5 χρόνια. Και μετά με τον κύριο Σούλα, τον πίστεψε τον κύριο Σούλα, αλλά δυστυχώς με διέψευσε. Ήμουν πάλι αντιδήμαρχος παιδείας, τοπικής κοινότητας, αναπληρωτής δημάρχου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αν θα ζητούσα να σκεγγραφίσετε τον κόσμο των δυτικών συνοικιών, τον κόσμο του Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τι θα λέγατε γι' αυτόν? Τι κόσμος κατοικεί στην περιοχή σας και τι ζητάει από τον κύριο Ο κόσμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως λέει και ο δεσπότης μας, κατάντησαν οι πολιτικοί μας τον κάλαθο των αχρήστων, τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και το λέω αυτό παρόλο που υπάρχει εξαίρετος νεανικός πληθυσμός, νεανικές οικογένειες, μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν και να διεκδικούν και να απαιτούν και να θέλουν. Δεν είναι παράξενο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 18.500 μαθητές, έχουμε 108 σχολεία, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος νεανικότητας μετά το Ήλιον. Οπότε, ουσιαστικά έχει, δηλαδή, έχει αξιόλογο. Μπορεί να λένε ότι είναι η φτωχογειτονιά της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι με πλούσια καρδιά, με πολλή δράση, με πολιτιστικούς συλλόγους, με αθλητικούς συλλόγους. Είναι ένας πολύ ζωντανός πυρήνας η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένας πολύ ζωντανός πυρήνας η Δυτική Θεσσαλονίκη, κατ' επέκταση και από την απάντησή σας προκύπτει ότι και το Ελευθέριο Κορδελιό Εύωσμος, ο Δήμος Ελευθέριο Κορδελιό Εύωσμου, είναι και αυτός ένας ζωντανός πυρήνας. Έχει μεγάλο πληθυσμό. Έχει μεγάλο πληθυσμό και όσον αφορά αυτούς που ψηφίζουν, αλλά όσον αφορά τους πραγματικά κατοίκους, που λέει είναι κοντά στους 500.000, πώς είναι? Όχι, πλησιάζουμε τις 200.000, αλλά ψηφίζουν 101 περίπου. 500 είναι όλες τις δυτικές συνοικίες. Ναι, ναι. 500 είναι όλες τις δυτικές συνοικίες. Είμαστε ο μεγαλύτερος δήμος στην Κεντρική Μακεδονία, ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στην Κεντρική Μακεδονία. Δεύτερος μεγαλύτερος δήμος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Αυτός ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία θα έπρεπε να έχει και την αντίστοιχη συμπεριφορά από την πολιτεία? Όχι μόνο θα έπρεπε. Απλώς έπρεπε να μας κοιτάξουν με το παραπάνω. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι μεγάλο ζήτημα παίζει η διεκδίκηση. Ό,τι διεκδικείς, κάποιοι δεν ξέρανε. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι πρόπερση που ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας, ρωτούσαν από την Αθήνα για το πειραματικό σχολείο που έχουμε εδώ, ποιος είναι αυτός ο Εύωσμος. Στην Αθήνα, που είναι το πειραματικό, υπήρχαν αιτήσεις, 486 αιτήσεις για να μπουν στην κλήρωση, για να μπουν τα παιδιά στο πειραματικό των Αθηνών. Εδώ είχαμε γύρω στις 470. Αλλά ρωτούσαν ποιος είναι αυτός ο Εύωσμος, ποιος είναι αυτός ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με τόσα πολλά παιδιά που θέλουν. Αυτό να σας δώσω καταλάβει. Δεν μας ξέρουνε, δεν μας γνωρίζουνε. Αν δεν σε γνωρίζουν, αν δεν κατασκηνώσεις εκεί, αν δεν γίνεις
τσιμπούρι που λένε, και συγγνώμη για την έκφραση, στα Υπουργεία, σε μελέτες, σε προγράμματα, σε, δεν γίνεται τίποτα. Και να σας πω και κάτι, ότι αν δεν έχεις έτοιμες μελέτες, είσαι εκτός παιχνιδιού. Είσαι εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει ο ειδικός συνεργάτης που έχεις, ο επιστήμονας που έχει, να έχει την ευκαιρία του μυαλού του και ότι ναι, έρχεται κάτι σε λίγο καιρό, να το ετοιμάσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Χάσαμε και σχολεία, χάσαμε για αυτό το λόγο, και νηπιαγωγεία χάσαμε και πολλά άλλα πράγματα. Χάθηκαν δύο σχολεία που λένε, ναι, είχα ακούσει κάποια χάθηκαν στιγμή. Δύο σχολεία από το αυτό πρόγραμμα. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Ναι, χάθηκαν δύο σχολεία από το... Και τα πήρε ένας άλλος Δήμος της Θεσσαλονίκης. Τα πήρε άλλος Δήμος, γιατί εμείς δεν είμαστε έτοιμοι από θέμα μελετών. Μάλιστα. Εσείς είστε ένας άνθρωπος, ο οποίος είστε άνθρωπος, επιτρέψτε μου την έκφραση, της πιάτσας, δηλαδή του επαγγέλματος, της καθημερινότητας, της επιχειρηματικότητας, αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να είσαι έτοιμος, όπως λέτε, από μελέτες κλπ. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο Δήμαρχος? Υπάρχει ο τακτικός προϋπολογισμός, τον οποίο πρέπει να το χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα κονδύλια του. Υπάρχουν κάποια έκτακτα που ανήκουν σε οργανισμούς που μπορείς, αν διεκδικείς την Υπουργεία, να τα πάρεις για τον τόπο σου, και υπάρχουν και τα προγράμματα. Υπάρχει κάποια άλλη πηγή? Όχι. Αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, όπως ήταν το 98, το 2000, 2002, 2004, 2005, μέχρι το 2006 υπήρχαν παχές αγελάδες και από τους ΚΑΠ και από τη ΣΑΤΑ και από το ΘΙΣΕΑ τον τότε. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να έχει ο Δήμος είναι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ λοιπόν με ένα team επιστημόνων, οι οποίοι να ξέρουν το ΕΣΠΑ καλά, μπορείς να διεκδικήσεις πάρα πολλά πράγματα. Έχετε παραδείγματα Δήμων που έχουν διεκδικήσει σωστά το ΕΣΠΑ στο μυαλό σας? Βεβαίως. Ο Δήμος Νεάπολης Σικιών. Ο κύριος Κυρίζωρο, Αμπελόκηπη Μενεμένης. Ο κύριος Φωτόπουλος, ο Δήμος Αχεδόρου. Ο Δήμος Δέλτα. Mm-hmm. Υπάρχουν. Ο φίλος μου και αξιόλογος Δήμαρχος Πανοράματος, ο κύριος Ιγνάτιος Εργαϊτατζίδης. Δηλαδή, είναι κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους. Επειδή ξέρουν να διεκδικούν από, να διεκδικούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να φέρουν έργο στον Δήμο. Χάσετε τα δύο σχολεία, όπως λέτε. Τι άλλο χάθηκε αυτή την περίοδο που θα μπορούσατε να το έχετε πάρει και να το έχετε βάλει ως υποδομή και ως έργο μέσα προγράμματα? Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούσαμε να βάλουμε για το πράσινο. Μπορούμε να βάλουμε για το περιβάλλον. Μπορούμε να βάλουμε για την κοινωνική πολιτική. Όχι να έχουμε κοινωνική πολιτική φιάσκο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ψηφίσαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ένα γεύμα αγάπης, το οποίο αυτό το χειρίζεται πάρα πολύ καλά η Εκκλησία και η Μητρόπολη μας τόσα χρόνια, και πήγαμε να μπούμε εμείς σφήνα για, ντρέπομαι να το πω, για να βγάλουμε μια φωτογραφία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έγινε αυτό το γεύμα αγάπης για 1000 άτομα. Ξέρετε πόσα άτομα παρουσιαστήκανε? Με κάποιους κομπάρσους που βάλανε και για να βγουν κάποιες φωτογραφίες, 15-20. Αλλά πολύ βαρύ είναι αυτό που λέτε. Ναι, δηλαδή με στρωμένα τραπέζια, με κέτερν την ημέρα των Χριστουγέννων. Γιατί πρέπει να το σκεφτείς, πρέπει να το διαχειριστείς σωστά. Υπήρξε ο Δεκέμβριος, υπήρξε το κοινωνικό μέρισμα, υπήρξε η σακούλα από την Εκκλησία, από κάθε εκκλησία της Μητροπόλεως. Υπήρξε η σακούλα, δεν ξέρω πόσες σακούλες δώσανε με τρόφιμα ο Δήμος μας. Και το κυριότερο να σας πω ότι υπάρχει μια αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Εγώ πριν από 2 χρόνια με κάλεσε ο Σεβασμιότατος να παραβρεθώ στον Άγιο Θανάσιο, στη διανομή Χριστούγεννα δεμάτων. Μπορώ να σας πω ότι στεναχωρήθηκα και κάποια στιγμή του είπα ότι φεύγω, διότι έβλεπα αξιοπρεπείς ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατεβασμένο το κεφάλι και τους γνώριζα, που ερχόντουσαν εκεί λόγω της κρίσης να πάρουν, και του είπα ότι εγώ θα αποχωρήσω, δεν θέλω να είμαι. Για να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση. Το γεύμα αγάπης γίνεται και ειδικά στην ενορία μας και στην ενορία μας. Θα γίνει την Κυριακή, 7:30 ώρα.
Από τα 400 άτομα, 440 άτομα που τρώνε κάθε μέρα από τον Άγιο Αθανάσιο, από το συσίτιο, όταν γίνεται το γεύμα αγάπης, ζήτημα να είναι 100 άτομα. Ντρέπονται. Και πώς θα πάνε σε μια τέτοια κοινωνική εκδήλωση του Δήμου, με κανάλια και με, να, γι' αυτό και ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Εγώ αυτά τα τρόφιμα δεν ξέρω τι γίνανε. Την ημέρα των Χριστουγέννων, 2 η ώρα το μεσημέρι, με το catering, τι έγινε, θα ρωτηθούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ η πρότασή μου για την κοινωνική πολιτική, αυτά τα χρήματα που ήταν να δώσουν για γεύμα αγάπης, μπορούσαν να πάρουν φάρμακα για τα παιδιά, εμβόλια για τα παιδιά, γιατί πάρα πολλά παιδιά μας, νέα παιδιά, μικρά παιδιά, δεν έχουν κάνει τον απαραίτητο εμβολιασμό. Γιατί δεν έχουν χρήματα, γιατί δεν έχουν χρήματα οι γονείς να πάρουν τα εμβόλια. Αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα και στεναχωριέμαι που το αναφέρω και το λέω, αλλά ήταν και αυτό μια αστοχία. Αστοχία επίσης, εντάξει, μοιράσαμε 14 αμαξίδια. Μέσα στους 170. Να σας πω κάτι, αυτά εσείς τα ψηφίζατε θετικά για να γίνει. Εγώ βεβαίως τα ψηφίζαμε. Βεβαίως τα ψηφίζαμε. Ό,τι ήταν για κοινωνική πολιτική, το ψηφίζουμε. Για ακόμα να... και όταν διαφωνείτε για το γενικότερο καλό, λέτε ότι θα το ψηφίσω για να προχωρήσει. Το ψηφίσουμε για να προχωρήσει. Άσχετα, ρε, πιστεύω ότι μπορούσατε να κάνετε εσείς κάτι καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Ψηφίστε λοιπόν για τα αμαξίδια. Συνεχίστε, συγγνώμη. Για τα αμαξίδια. Δόθηκαν 14 αμαξίδια. Μπορούσαν να δοθούν παραπάνω. Πάρα πολλές οικογένειες έχουν πολλά μυστικά κλειδομπαρωμένα μέσα στο σπίτι τους, το πρόβλημά τους. Γιατί είναι ένας γολγοθάς όταν έχεις κάποιο παιδί με ειδικές ανάγκες ή κάποιον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Είναι ένας γολγοθάς για την οικογένεια και για τους γονείς, όσο είναι και μικρό. Έτσι. Είναι μια πίκρα. Μπορούσαν με τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες, να μάθουν περισσότερα. Ούτε και αυτό το κάνανε. Γιατί λέτε, δεν προχώρησαν σε μια έρευνα εις βάθος. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευώς, μου λέτε, κύριε Καμαρινέ, είναι ένας δυνατός Δήμος. Είναι ο δεύτερος Δήμος σε μέγεθος της κεντρικής, σε πληθυσμό της κεντρικής Μακεδονίας. Είπατε επίσης ότι έχει νέο κόσμο. Είναι ο δεύτερος Δήμος πανελλαδικά. Μετά το Ήλιον όσον αφορά το νέο πληθυσμό, την αναλογία νέου πληθυσμού. Αισθάνεται κανείς ότι οι κάτοικοι του Δήμου μπορούν να πιάσουν την πέτρα και να την κάνουν να βγάλει ζουμί. Συμβαίνει αυτό, δηλαδή ο κόσμος έχει τις ευκαιρίες για να προκόψει, για να προχωρήσει. Ο κόσμος δεν έχει τις ευκαιρίες. Και το λέω διότι ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματο και να πάει ένα κομμάτι ψωμί αυτή τη στιγμή στο σπίτι του. Γιατί έτσι όπως έγινε όλη η ιστορία και έχουμε ευθύνες εμείς οι πιο παλαιότεροι, οι γενιές οι παλαιότερες, είναι ευλογία αυτή τη στιγμή να μπορείς να πας ένα μεροκάματο στο σπίτι. Ο κόσμος προσπαθεί όσο μπορεί και τα παιδιά και από τα παιδιά του να μην στερήσει ούτε τα φροντιστήρια, ούτε τις αθλητικές τους δραστηριότητες, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει. Αλλά δεν τους παρέχουμε και εμείς αυτά που πρέπει να τους παρέχουμε. Ναι, μεν έχουμε 68 συλλόγους, οι οποίοι ασχολούνται άλλοι με χορευτικά, άλλοι με αθλητικούς ακαδημίες και τέτοια, αλλά πάλι οι υποδομές του Δήμου είναι πάρα πολύ λίγες. Διάβαζα ένα, και το έχω φέρει και μαζί μου, τσιμέντο το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Ούτε και αυτό ασχοληθήκαμε κάτι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ήδη το έχει προχωρήσει, έτσι διαβάζω εδώ πέρα, παρόλο μια επερώτηση ενός βουλευτή, το έχει προχωρήσει να το δώσει στη Λαχαναγορά, να γίνουν logistics. Ναι, logistics. Ναι, λοιπόν, logistics. Ούτε και σε αυτό αντιδράσαμε, ούτε και σε αυτό κάναμε κάτι. Μπορούσαμε να γίνει κάτι ένας πνεύμονας, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα να... για πράσινο, τουλάχιστον. Του Ζιάκα το διεκδικεί μονάχα ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιοβόζου μου και ο Δήμος Εμπολοκήπων Μενεμένης. Όχι, καθαρά είναι το Δήμος Ελευθερίου Κορδελιοβόζου μου. Είναι το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιοβόζου μου. Καθαρά, καθαρά. Καθαρά. Και λέτε ότι σε πιάσα στον ύπνο ουσιαστικά και το παίρνει κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάει. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω εκεί. Και δεν βλέπω καμία αντίδραση εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου μας. Μάλιστα.
Το ότι θα γίνει ένα κέντρο logistics, αυτό είναι επιβαρυντικό για το Δήμο ή είναι... Ένας πνεύμονας πρασίνου μπορούσε να γίνει εκεί, γιατί στερούμαστε από πνεύμονα πρασίνου. Και όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα στερείται από πνεύμονες πρασίνου. Μπορούσε να γίνει, κάτι να γίνει. Να μιλήσω για το πάρκο Παπακεριαζή, το αθλητικό πάρκο Παπακεριαζή, το οποίο κάποιος συνάδελφος μπόρεσε και πήρε μια επιχορήγηση 150.000 για βελτίωση αθλητικών χώρων, και όταν φτάσαμε να πάρουμε τα χρήματα είδαμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό. Μάλιστα. Πράγματα δηλαδή που δεν είναι ξεκάθαρα, λέτε. Θα μας πείτε περισσότερα, κύριε Καμπερνέ, δώστε μας λίγο, βοηθήστε μας να περάσουμε στις διαφημίσεις τώρα, δώστε μας λίγο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημίσεις, μείνετε κοντά μας, πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω σε εσάς. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος Δήμαρχος Ελευθεριού Κορδελιού Ευόσμου, ο κύριος Γιάννης Καμαρινός. Προηγήθηκε ένα ημίωρο συζήτησης, για να είμαστε πιο ακριβείς, για το Δήμο Ελευθεριού Κορδελιού Ευόσμου. Μας είπατε κάποια πράγματα. Μέσα από το επάγγελμά σας, τι βλέπετε, ποιες είναι οι περισσότερες ανάγκες του κόσμου, και μέσα από το επάγγελμά σας, αλλά και μέσα από την ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμά μας βασικά δεν έχει πλέον το ρόλο που είχε. Έχει γίνει κέντρο ενημέρωσης φορολογουμένων. Mm-hmm. Η πολιτεία έχει φορτώσει όλους τους φοροτέχνες, λογιστές, με τα πάντα. Ό,τι και να χρειαστεί ο φορολογούμενος, θα έρθει στο λογιστή. Είμαι αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, οπωσδήποτε. Ακόμα και για το κοινωνικό μέρισμα, φαντάζομαι, και όλα αυτά. Δεν μιλάμε μόνο για το κοινωνικό μέρισμα, μιλάμε για το έντυπο των εντελών κυκλοφορίας, μιλάμε για το Α21, μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή, αν οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι αρρώστιες, τα κάνουν μόνοι τους ή όλοι, δεν έχει? Σχεδόν όλοι έρχονται. Σχεδόν όλοι έρχονται για να αισθάνονται ασφάλεια, να έχουν ασφάλεια. Επειδή έχει τεχνογνωσία. Ναι. Μέχρι και για τη λοταρία, μας παίρνουν τηλέφωνο αν κέρδισαν στη λοταρία αυτή που έβγαλε το Υπουργείο. Αλήθεια, η λοταρία πώς έπρεπε κάποιος να κάνει αίτηση ή από μόνη της γίνεται? Όχι, από μόνη της γίνεται, ανάλογα τι τζίρο έχεις κάνει με την πιστωτική σου κάρτα. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο αυτό. Αν και από το γραφείο μου σε αυτή τη φορά τουλάχιστον 15 άτομα κέρδισαν τα 1.000 ευρώ. Και τι γίνεται, σου τα βάζει? Μπορεί κάποιος να έχει κερδίσει και να μην το ξέρει και να έχουν μπει στο λογαριασμό του? Όχι, εάν δεν έχεις δηλώσει τον IBAN, ναι, τον αριθμό λογαριασμό, αν περάσουν ορισμένες μέρες. Αν όταν... είναι δηλωμένος IBAN. Αν είναι δηλωμένος, πάει κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Χωρίς κανένα, μπορεί να μην ξέρει και εσύ. Ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν δηλώσει IBAN, mm-hmm, και έρχονται πάλι να τους δηλώσουμε IBAN για να μπουν σε λογαριασμό. Και μετά από πόσες μέρες θα χάνεις τα χρήματα? Αυτό δεν ξέρω πότε ακόμα. Αν πότε άρχισαν να παίρνουν χρήματα. Ακόμα δεν έχει ακουστεί τώρα του Δεκεμβρίου που έγινε η κλήρωση. Α, είναι η πρώτη που έγινε τώρα? Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Από την πρώτη έχουν πάρει χρήματα? Έχουν πάρει, ναι. Έχουν πάρει χρήματα. Λοιπόν... Το επάγγελμά μας λοιπόν, ο κόσμος ακόμα χάει, οι επιχειρηματίες ακόμα χάνε. Εάν δεν μειωθεί η φορολογία και αν δεν είναι ένα στάνταρ φορολογικό σύστημα,
δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε. Δεν πρόκειται να έρθουν επενδύσεις. Ο άλλος τρέμει να έρθει. Γι' αυτό αναγκάστηκαν τόσες επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και έφυγαν στη Βουλγαρία. Δεν μπορεί με 29% συν 100% προκαταβολή, συν τέλος επιτιδεύματος, συν το ΕΦΚΑ που έχει ανέβει, να έχεις ένα κόστος 80 με 85%. Τι θα μείνει ύστερα στην επιχείρηση, τι θα μείνει στην επιχειρηματία για να επενδύσει, να κάνει τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε οι διοικούντες στην κεντρική εξουσία να βγουν στον δρόμο να δούνε, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν. Άλλα από την καρέκλα τους δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να βγουν έξω να δούνε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ποιο είναι το κυριότερο παράπονο? Η φοροδιαφυγή βασιλεύει, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν 2-3 κινήσεις που μπορούσαν να κάνουν που κάποιοι δεν τα αγγίζουν. Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι έχουμε ξεπεράσει 102 δισεκατομμύρια πλέον? Το περιβόητο λεφτά υπάρχει του Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν στα 32 δισεκατομμύρια βεβαιωμένες, yeah, ληξιπρόθεσμες και έχει πάει στα 102. Από αυτά δεν ξέρει κανείς πόσο μπορεί να πέσει. Και τώρα, τέλος Ιανουαρίου, θα πάει στα 110. Γιατί λύγει το ΦΠΑ, μετά θα αρχίσουν οι φορολογικές δηλώσεις, μετά θα αρχίσει να έρθει το καινούριο έμφυα. Αυτό πάλι δεν πρέπει να τους λίγο να τους αφυπνίσει τους κυβερνώντες να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά? Οπωσδήποτε. Όταν λέει ότι θα βγάλουν μία ρύθμιση, 120 δόσεων, βγάλτε την. Το λες από το Μάιο. Βγάλτε την. Και συμπεριέλαβε όλους. Όχι όσοι χρωστάνε μέχρι 50.000. Να μπορέσουν να μπουν. Και βάλε ένα κατώτατο. 50 ευρώ, 100 ευρώ. Να μπορέσει να το δώσει και να μπορέσει να το πάρει. Όχι μόνο να τον φορτώνει φόρους. Γιατί η πλαστική σακούλα που έγινε από 1η Ιανουαρίου δεν είναι ένας φόρος κι αυτός? Mm-hmm. Δεν είναι μια επιβάρηση στον καταναλωτή? Πώς σχολιάζεται αυτό? Τι είναι αυτό? Πλαστική σακούλα από τη μια και από την άλλη πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια δεν φορολογούνται, η πλαστική σακούλα φορολογείται. Για πέστε μου. Λοιπόν, είναι ένα τέλος περιβαλλοντολογικό. Δεν ξέρω πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό είπα ότι κάποιοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και εισηγούνται στον εκάστοτε υπουργό, ίσως δεν έχουν βγει, δεν ξέρουν την πραγματικότητα, τι συμβαίνει έξω. Αυτό λέτε ότι συμβαίνει και σε εσάς, γιατί δεν βλέπετε να κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο και δεν ξέρουν την πραγματικότητα. Και συμβαίνει αυτό και εσάς, λέτε? Βεβαίως. Τι θα μπορούσε να δει ο Δήμαρχος και να κάνει για να ανακουφίσει τους ευοσμίτες, και σε επίπεδο υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο άλλων? Εμείς σαν ομάδα, εγώ θα μιλήσω σαν ομάδα μας. Τους κατοίκους του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού, εγώ είμαι πιο ακριβής. Ναι. Εγώ θα μιλήσω σαν ομάδα. Η ομάδα μας έχει στόχο την κοινωνική πολιτική, έτσι, να την πιάσουμε από τα μαλλιά που λένε, το περιβάλλον και το κυριότερο την παιδεία, τη σχολική στέγη. Αν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με αυτή την όραξη και με αυτό το όραμα που έχουμε η ομάδα που είμαστε, γιατί είμαστε ομάδα, δεν είμαστε Δήρε και Βασίλευε, είμαστε ομάδα. Έτσι, δεν είμαι μόνος μου, είμαστε ομάδα και το τονίζω. Όταν λέτε στην ομάδα, ήδη αρχίζετε και σεδιάζετε, μιλάτε, συζητάτε. Βεβαίως, ήδη να σας πω κιόλας ότι έχει δημιουργηθεί το γραφείο, δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί το γραφείο του συνδυασμού, αλλά γραφείο έχω εγώ, στο γραφείο μου συνέχεια μπορούμε να συνεδριάζουμε. Ήδη έχουμε καταρτήσει και έχουμε στελεχώσει την ομάδα, περιμένοντας να δούμε και τον εκλογικό νόμο. Θα είναι απλή αναλογική, που 100% θα είναι, γιατί έτσι μας διαβεβαίωσε και ο κύριος Σκουρλέτης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Απλώς προβληματιζόμαστε σαν ομάδα πόσα άτομα θα είναι υποψήφοι. Θα είναι 80-90 που ήταν τις προηγούμενες εκλογές ή θα είναι, επειδή είμαστε 45 στο Δημοτικό Συμβούλιο, συν 10% 50 άτομα. Εκεί θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά από νέους ανθρώπους, το ξανατονίζω, νέους ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και έχουν γνώση. Τι είναι αυτό που φαντάζεστε ότι κάνει αυτούς τους νέους ανθρώπους να έρχονται στην ομάδα? Κάποιοι, υπάρχει και, θα το πω έτσι ξεκάθαρα, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα ξεκάθαρος, υπάρχει και ιδιοτέλεια. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός, να σας δώσω να καταλάβεις, ένας πυροσβέστης, εάν εκλεγεί, θα έρθει στον τόπο του εδώ και δεν θα είναι σε κάποιο νησί.
Κάποιοι άλλοι είναι ότι έχουν όραμα να προσφέρουν. Να προσφέρουν για τον τόπο τους. Έχουν όραμα να ασχοληθούν πάρα πολύ με το ΕΣΠΑ. Το ξαναλέω. Το ΕΣΠΑ είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Ευτυχώς που ο περιφερειάρχης, ο κύριος Τζιτζικώστας, έκανε πολύ μεγάλη απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Πάρα πολύ μεγάλη. 1,5 εκατομμύριο. Ναι, έκανε πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αν το κυνηγήσει. Το ΕΣΠΑ αποφορά, δεν έγινε ακόμα ολοκληρωτική αποφόρηση. Απορρόφηση, αλλά 1,5 εκατομμύριο αφορά το 2014-2020. Ναι. Πόσο γνωρίζουν, πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά τα χρήματα. Οπότε... Και αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση, μεγάλο μέρο. Βέβαια, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε, αν είσαι έτοιμο, ξαναλέω, από μελέτε, θα προχωρήσει κι εσύ. Τώρα. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Καμαρινέ. Βλέπω ότι είστε ευθείες, λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και δεν μασάτε. Λέτε ότι κάποιες φορές προσεγγίζουν κάποιοι άνθρωποι για να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας ιδιοτέλεια. Εσείς ξέρετε να αναγνωρίζετε ποιοι από την ομάδα δεν έχουν ιδιοτέλεια. Η ομάδα το καταλαβαίνει έτσι ώστε να δέσετε καλύτερα. Βεβαίως. Βεβαίως το καταλαβαίνω, γιατί είπαμε, μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Όταν μαζευόμαστε και συνεδριάζουμε για να πούμε τις απόψεις μας, να πούμε τι μας προβληματίζει, τι δεν πάει καλά, τι επερώτηση πρέπει να κάνουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνετε ομάδα πριν. Βεβαίως, κάνουμε ομάδα. Κάνετε ομάδα και κάνετε ομάδα μονάχα. Εσείς αποχωρήσατε, έχετε κάποιον άλλον δικό σας σύμβουλο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόσμου? Σε αυτό δεν θα ήθελα να μιλήσω, καλώς, να ανοίξω τα χαρτιά μου. Αλλά η ομάδα σας λέει πώς να συμπεριφερθείτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ομάδα σας και παίρνετε από κοινή απόφαση. Όχι, σας λέει. Όχι, από κοινό αποφασίζετε. Λέμε ότι θα κάνουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη να σας πω. Μέσα στο Δεκέμβριο ψηφίσαμε προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι. Μας ήρθε ένα έγγραφο την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι μέχρι τις 10 του μηνός, Ιανουαρίου, μέχρι προχθές, επειδή προκάλεσα εγώ ένα τέτοιο θέμα με επερώτησή μου, γιατί εάν δεν υπάρχει διοίκηση και αντιπολίτευση, μια αγαστή συνεργασία, και όχι μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη να μας καλούν. Mm-hmm. Εμένα δεν με καλούν γιατί είμαι ανεξάρτητος, δεν είμαι ούτε επικεφαλής, δεν είμαι τίποτε, δεν με καλούν, δεν έχω πρόβλημα γι' αυτό. Εγώ ενημερώνομαι για τα πάντα. Μας κάλεσαν λοιπόν και μας είπαν, κάντε προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό. Εγώ τους έκανα 5 προτάσεις. Τώρα θέλουν να το λάβουν υπόψη τους, το πρωτοκόλλησα. Στο λάμπουν. Αυτές τις προτάσεις πήρατε από εκείνο με την ομάδα. Βεβαίως. Πήραμε με την ομάδα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω. Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό ο κύριος Δήμαρχος, στον απολογισμό του, είπε ότι έχει ένα πλεόνασμα ή αποθεματικό 9 εκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Το χειροκροτούμε, λέμε μπράβο, αλλά και να έχεις αποθεματικό δεν είναι καλό. Γιατί δείχνει ότι δεν έκανες και τίποτε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι το σκεπτικό το δικό μου. Σας ακούω, προσοχή. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν του γράφω. Πρώτον, μελέτη και ανέγερση του 24ου Δημοτικού Σχολείου εγώ. Αυτό το 24ο περιβόητο σχολείο λειτουργεί επιθυτίας μου είχε γίνει, γιατί όταν ανέλαβα βρήκα ένα ιδρυμένο σχολείο και δεν ήξερα πού να βάλω τους μαθητές. Mm-hmm. Και αναγκάστηκα και τους έβαλα στο ΔΑΚ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Υπάρχει χώρος, υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος, υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια τα οποία μπορούσαν να τα είχαν λύσει, να τα είχαμε λύσει και να είχε προχωρήσει η ανέγερση του σχολείου. Και να έχετε ένα σχολείο ακόμα στον Εύρο. Ένα σχολείο ακόμα μέσα στον Εύρο, μέσα στον πυρήνα, στη Νέα Πολιτεία. Κάντο με ιδίους πόρους. 4,5 εκατομμύρια περίπου στοιχίζει ένα 12θέσιο. Με την έκπτωση που θα πάρει, θα πάει στα 2,5. Θα πάει στα 2. Και το έχει ανάγκη ο Εύρο. Όχι απλώς ανάγκη, καίγεται ο Εύρο. Λοιπόν, η άλλη είναι κατασκευή νηπιαγωγείου σε χαρακτηρισμένο χώρο άνωθεν περιφερειακού. Χρειάζεται και άλλο νηπιαγωγείο. Δεν μιλάω για δημοτικό που χρειάζεται και γυμνάσιο, τα οποία από ό,τι είπε η διοίκηση και ο κύριος Σούλας ότι τα έχουν βάλει στην τράπεζα επενδύσεων. Δεν ξέρω από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα και είναι έτοιμος να το χτίσει. Αλλά δεν θέλω εγώ να αναφέρω κάτι το οποίο το έχει ήδη αναφέρει εκείνο στο τεχνικό του πρόβλημα. Στο πρόγραμμα. Αναζήτηση και οριστική συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απόδοση και αξιοποίηση χώρων γηπέδων, αλλά και του νυν στρατοπέδου Παπακυριαζή, για τους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους, δηλαδή διεκπεραίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δηλαδή, αν είχαμε ότι ήταν δικό μας το σωστό καθαρά, θα είχαμε πάρει αυτά τα 150 χιλιάρικα, τα 200 χιλιάρικα που μας έδωσε ο κύριος Κοντονής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, και θα είχαμε κάνει διάφορες μεταρρυθμίσεις, διάφορες
παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους κάτω στο, στο αθλητικό κέντρο ΚΙΚΑ. Το άλλο είναι, επειδή έχει γίνει πολύ αυστηρό το ζήτημα μετά από κάποια ατυχήματα που έγιναν σε παιδικές χαρές, λέω να κάνουμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Πόσο στοιχίζει μια παιδική χαρά να κάνεις μια πιστοποιημένη, 15, 20.000, 30.000, 40.000, να κάνεις μια πιστοποιημένη. Εμείς περιμέναμε να πάρουμε... Γίνονται ατυχήματα σε πρόχειρες κατασκευές παιδικών χαρών. Ναι. Λέτε, έτσι. Και έχουν, έχει απαγορέψει, έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας και μάλιστα έχει καλέσει και τους αντιδημάρχους που είναι αρμόδιοι. Σε καλέσει να απολογηθούν. Γιατί πρέπει να τις γκρεμίσετε αυτές. Όσες δεν είναι πιστοποιημένες, πρέπει να, είναι, να γκρεμιστούν. Δεν υπάρχουν. Εμείς τι περιμέναμε. Περιμέναμε από τα Ελληνικά Πετρέλαια να μας κάνει μια χορηγία για να κάνουμε μια παιδική χαρά. Και το άλλο είναι αυτό το γήπεδο, το περιβόητο γήπεδο εδώ άνωθεν περιφερειακής και το κολυμπητήριο που μπορεί να γίνει η ολοκλήρωση της κατασκευής του ή με ΣΔΙΤ. Μας επιτρέπει να κάνουμε ΣΔΙΤ. Ή με προγράμματα ΕΣΠΑΖΑ ή και με τους ιδίους πόρους σταδιακά. Κάθε χρόνο και ένα κομμάτι να τελειώσει. Δεν μπορεί δηλαδή τόσο νεανικός πληθυσμός να τρέχει στο κολυμπητήριο της Σταυρούπολης ή προς το Ιβανόφιο, προς το εκεί, στο... και που αλλού. Αυτές ήταν οι δικές μου οι προτάσεις, αυτές ήταν οι δικές οι προτάσεις της ομάδας μας. Και τις κατέθεσα. Τώρα να δούμε αν θα τις λάβει υπόψη ή δεν θα τις λάβει. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να τις λάβει, γιατί υπάρχει λίγο εγωισμός μέσα. Πρέπει να υπάρχει εγωισμός όταν όχι. Είσαι τοπικός άρχοντας. Δηλαδή, εσάς, αν είστε δήμαρχος και έρθει κάποιος αντιπαλός και σας κάνει μια πρόταση και είναι σωστή, να την προχωρήσετε. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Μα έτσι και αλλιώς, αν το κάνει ο νυν δήμαρχος, δικό το έργο θα είναι. Έτσι ακριβώς. Ιδέες έχουν πολύ οι προτάσεις. Για τον ίδιο, ίδιο σκοπό είμαστε εκεί. Ίδιο σκοπό είμαστε εκεί. Δεν είμαστε αντίπαλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε για τον ίδιο σκοπό. Εμείς είμαστε για να διορθώνουμε κάποια πράγματα. Τώρα, εφόσον θέλει προτάσεις, εγώ πολύ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έκανε άλλος συνάδελφος προτάσεις. Εγώ τις έκανα, τις κατέθεσα. Ναι. Περιμένω να δω πώς θα τις αντιμετωπίσει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είχατε πει πριν από 10 λεπτά όσον αφορά το πώς κανείς βλέπει την ομάδα και πώς την διαλέγει, την ξεδιαλέγει για να δημιουργήσει μια ομάδα την οποία θα την κάνει παραγωγική και δημιουργική για να προχωρήσει μετά στην περίοδο που εκλεγεί και διοικήσει να έχει καλή διοίκηση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των δήμαρχων είναι η ομάδα τους. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν ψήφους, αλλά οι οποίοι δεν μπορούν μετά να βγουν να δουλέψουν και να είναι αποδοτικοί όσον αφορά το αποτέλεσμα στην δημοτική αρχή και στον τόπο τους. Είναι κάποιοι άλλοι που, όπως είπατε, μπορεί να έχουν δύο τέλεια. Επειδή μπορεί με αυτό να πάρουν μια μετάθεση, μπορεί να πάρουν κάποιο χρηματικό ποσό. Είναι όμως και άλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι, ας πούμε, δάσκαλοι ή μπορεί να είναι πυροσβέστες οτιδήποτε και θέλουν να προσφέρουν γιατί τα δύο ώρες, τέσσερις ώρες που έχουν ελεύθερες θέλουν να προσφέρουν. Γιατί είναι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε ανάμεσα ανθρώπους της προσφοράς. Αυτούς που θέλουν να προσφέρουν, αλλά όχι μόνο αυτούς που έχουν τη βούληση και αυτούς που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και η ομάδα μας έχει αποφασίσει ότι σε κανέναν που θέλει να ενδιαφερθεί να ασχοληθεί με τα κοινά δεν θα είμαστε όμοιροι ή θα τάξουμε κάτι ότι λόγω ψηφοθυρικού, ότι έχει ψήφους πολλούς, έτσι, έλα και εγώ θα σε κάνω και να με έχει όμοιρο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει επουδενή. Προτιμώ να μην πάρω ούτε ένα ποσοστό στις εκλογές, παρά να είμαι όμοιρος, όπως είναι ο νυν δήμαρχος, όμοιρος και ασχολείται νυχθημερών, αν θα κάνει τον Α αντιδήμαρχο ή θα κάνει τον Β αντιδήμαρχο. Ένας από τους λόγους... Ένας από τους πιο σίγουρους αντιδήμαρχος όμως έφυγε. Ναι. Εγώ ήμουν από τους πιο σίγουρους γιατί ήμουν για 5 χρόνια αντιδήμαρχος. Αλλά σας είπα, δεν το άντεξα. Να ασχολείται ένας δήμαρχος. Ποιο θα κάνουμε, ποιο δεν θα κάνουμε, η μια ομάδα να είναι ανακατωμένη και να μην παράγει έργο. Δηλαδή κάθεται και σκέφτεται κάποια στιγμή δήμαρχος και δεν μιλάω μόνο για τον δήμαρχο. Όχι, δεν μιλάμε για γενικά. Δηλαδή, κάθονται και σκέφτονται ποιον θα βάλουν για να κρατήσουν ισορροπίες. Να κρατήσουν ισορροπίες. Και όχι ποιον θα βάλουν που να παράξει έργο. Που να μπορέσει να προσφέρει. Δηλαδή και εμείς οι αιρετοί, και εμείς που μπαίνουμε σε αυτό το στίβο για να αγωνιστούμε και να προσφέρουμε, πρέπει να έχουμε και εμείς μυαλό αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποια θέση η οποία θα μας αναθέσει ο δήμαρχος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Να πάρουμε τον τίτλο και ας γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Όχι, αυτά τα πράγματα, ο δικός μας ο συνδυασμός, η δικιά μας ομάδα δεν πρόκειται να γίνει. Είμαι κάθετος, είμαστε κάθετοι. Δεν πρόκειται να γίνει.
ομοιρία σε κανέναν. Θέλεις να έρθεις, πολύ ευχαρίστως να προσφέρεις, ναι. Ανάλογα με τι δείξεις και τι θα μπορέσεις να κάνεις, θα αξιοποιηθείς. Και το κυριότερο να σας πω, επειδή με ρωτήσατε αν έχουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλους συναδέλφους, εγώ θα σας πω ότι αποφεύγω και αποφεύγουμε τα βαρύδια. Τι εννοώ βαρύδια? Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια, έχει τελειώσει, δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο. Βαρύδι είμαι κι εγώ. Αλλά ένα βαρύδι πρέπει να είναι επικεφαλής. Κάποιος που έχει κάποια πείρα. Εννοώ. Τίποτα άλλο. Εάν έρχονταν κάποιος άλλος, ο οποίος βλέπαμε ότι ήταν πιο μπασμένος από μένα, εγώ πολύ ευχαρίστως θα έκανα στην άκρη. Δεν θα έπρεπε λίγο αυτόν τον μύθο για τα βαρύδια λίγο να τον απομυθοποιήσουμε, να τον κάνουμε? Δεν έχει σημασία άλλος πόσο χρονών είναι και πόσο. Δεν μιλάω για... Είναι η διάθεση που προσφέρει. Άλλα δηλαδή έχει... έχουμε δημάρχους πετυχημένους, οι οποίοι διοικούν τετραετίες και κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί αν θα φύγουν αυτοί, ποιος άλλος θα έρθει, γιατί εξακολουθούν να είναι πετυχημένοι. Ο μύθος του βαρύδιου είναι όταν κάποιος παίρνει την εξουσία, κάθεται πάνω σε αυτήν και λειτουργεί με την εξουσία. Ακριβώς αυτό. Εξουσιαστικά. Αυτό είναι βαρύδιο. Ναι, ακριβώς αυτό. Και απαιτεί λόγω της εξουσίας. Ναι. Αλλά όταν η εμπειρία και η θέλησή σου για προσφορά σε κάνει πάρα πολύ χρήσιμο άνθρωπο, εγώ δεν μπορώ, μπορώ αυτούς να τους πω βαρύδια. Μπορώ να τους πω ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν και η εμπειρία τους βοηθάει. Είναι άνθρωποι που χρόνια διοικούν, αλλά μπορούν να συνεχίζουν να διοικήσουν. Δηλαδή, προστέρεψη, σκέψη δική μου είναι, κύριε Καμένε, προστέρεψη αυτών που θέλουν να φύγουν όλοι και όλα, δεν είναι. Δεν είναι οριζόντια τα πάντα. Το ξέρετε καλύτερα από μένα ως φοροτεχνικός, ότι όταν παίρνει οριζόντια μέτρα η κυβέρνηση τα κάνει λίμπα. Έτσι, ναι. Είναι για κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι βαρύδια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι νέοι και δεν μπορούν να προσφέρουν, γιατί ώσπου να σηκώσει το ένα στο πόδι μυρίζει το άλλο. Ακριβώς. Άρα πρέπει να βρούμε ανθρώπους που, άσχετα από την ηλικία, άσχετα από το πόσα χρόνια διοικούν, είναι. Μπορούν να προσφέρουν. Η προσφορά μετράει. Η προσφορά μετράει και η θέληση και η αγάπη αυτό που θέλουν να κάνουν. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι ο τίτλος. Δεν μ' αρέσει ο τίτλος. Δεν μ' αρέσει. Εγώ πάντα. Τον είχα τον τίτλο. Και στους συνεργάτες μου, εγώ έλεγα πάντα. Μου λέγανε αντιδήμαρχη και έλεγα όχι, Γιάννη με λένε. Και είστε και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε πολύ νεαρή ηλικία προφανώς, ναι. Αφού είστε στον κύριο Αλεξανδρίδη, σε νεαρότερη ηλικία από αυτή που είστε τώρα. Και δεν είναι τίτλος και τιμής, είναι και πολύ δύσκολος τίτλος, γιατί το να μπορεί κάποιος. Είναι δεύτερο συντάξει. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από δεύτερο συντάξει. Και είναι και πρέπει να είναι και πολύ καλό συντονιστής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί και πολύ και να διαβάζει και πολύ. Έτσι ακριβώς. Εσείς που διαβάζετε πολύ και λόγω επαγγέλματος, ποια είναι τα πράγματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε τώρα με το ΕΣΠΑ? Ποια ΕΣΠΑ είναι αυτά που βλέπετε ότι τρέχουν? Το ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένο αυτό που τρέχει, είναι πιο δόκιμος. Ποια έργα μπορείτε εσείς να προετοιμάσετε? Ποιες μελέτες είναι καλό να γίνουν? Περιβάλλον. Mm-hmm. Το ξαναλέω, περιβάλλον. Mm-hmm. Παιδεία. Mm-hmm. Μιλάμε για σχολεία. Έτσι. Και το κυριότερο, κοινωνική πολιτική. Έχει προγράμματα. Δεν έγινε κάποια μελέτη για το σχολείο που λέτε ότι πρέπει να γίνει, σε αυτά που πρέπει να γίνουν? Δεν προετοιμάζεται καμία έχει μελέτη? Έχει αναφέρει ο κύριος Σούλας ότι έχει τελειώσει μια μελέτη. Εμείς μάθαμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο οικόπεδο. Δεν ξέρω τι να πω. Η Επιτροπή Καταλληλότητας, που ήμουνα και εγώ στην Επιτροπή Καταλληλότητας, να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σαν χελώνα λειτουργεί η νυν διοίκηση, ήταν από. Τον Οκτώβριο του 2016 είχε περάσει η Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία αποτελείται από την Υγειονομική Υπηρεσία, από το Τεχνική Υπηρεσία, από την Πολεοδομία, από τον ΟΣΚ, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Εμένα τα χαρτιά μου τα φέρανε και τα υπέγραψα πριν από 10 μέρες. Δηλαδή, βασίσανε μελέτη σε οικόπεδο το οποίο έχει πρόβλημα καταλληλότητας. Δεν πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίζει αυτό και μετά να γίνει μελέτη? Πρέπει. Πέστε μου. Εγώ δεν απαντώ. Όχι, το λογικό λέω. Αν είναι έτσι. Το λογικό ποιο είναι? Αυτό είναι το λογικό. Μάλιστα. Κύριε Καμαρινέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Μου έκανα σίγουρα ότι τελείωσε η εκπομπή μας. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση εφ' της ύλης για την τοπική αυτοδιοίκηση για το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιαβόσμου. Πιστεύω θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι. Το κανάλι σας και η εκπομπή σας να πηγαίνει πάντα καλά, ώστε να ενημερώνεται ο πολίτης. Δική μας χαρά και τιμή, κύριε Καμαρινέ, και πάνω απ' όλα καθήκον. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.